Ξεκινήσουμε, κύριε Κουβέλη, να δούμε καταρχάς αν κατά τη γνώμη σας οι εκλογές στην Τουρκία και τα νέα δεδομένα που φέρνουν αυτές μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη για τις εξελίξεις στο Αιγαίο το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή τους επόμενους δύο μήνες. Όχι, εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, διότι ακριβώς αυτό το κλίμα των εντάσεων, εντάσεις οι οποίες μάλιστα αρκετές φορές κλιμακώνονται, τροφοδοτεί και εξυπηρετεί τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου κλίματος στο εσωτερικό της Τουρκίας, το οποίο επίσης εξυπηρετεί τον Ερντογάν. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ακόμα και πιθανότητα θερμό επεισόδιο, κύριε Υπουργέ? Θερμό επεισόδιο με την έννοια της επιλογής δεν βλέπω. Βλέπω όμως ότι τα όσα συμβαίνουν, και το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό, είναι δυνατόν μέσα από την συνηθισμένη συμπεριφορά της Τουρκίας, αναφέρομαι στις παραβάσεις και στις παραβιάσεις, μία αναχέτηση η οποία έχει καταντήσει δυστυχώς μία υπόθεση καθημερινότητας να μετατραπεί σε ένα θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Από ατύχημα λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το είπε και ο Υπουργός χθες, τον ακούσαμε να λέει ότι είμαστε στην πραγματικότητα από το 1974 μέχρι σήμερα σε αυτή την ένταση με την Τουρκία και έχουμε θύματα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πάρα πολλά θύματα. Είναι στην πραγματικότητα, μοιάζουν σαν πολεμικές επιχειρήσεις αυτά, κακά τα ψέματα. Κοιτάξτε, εγώ χρησιμοποίησα τον όρο ακήρυκτος πόλεμος, όχι για να σηματοδοτήσω την έννοια των γεγονότων με τα στοιχεία ενός πολέμου που κηρύσσεται, αλλά για να αναφερθώ σε αυτές τις συνθήκες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αεροσκάφη έχουμε χάσει, όπως έχει χάσει και η Τουρκία, και ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Το οποίο οδυνηρά προέχει ως ζήτημα, να χάνεις ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Και βεβαίως υπάρχει και μια τεράστια δαπάνη. Mm-hmm. Ξέρετε, οι αναχαιτήσεις έχουν κόστος. Οικονομικό κόστος, τεράστιο. Βεβαίως. Οι περιπολίες των πλοίων του ελληνικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, όσο και η ακτοπλοεία μας, δηλαδή η ακτοφυλακή, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει καύσιμα. Mm-hmm. Οι αυξημένες αυτές περιπολίες, οι οποίες γίνονται όχι σήμερα, όχι χθες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, σημαίνουν ένα αυξημένο κόστος. Επομένως, εκτιμάτε ότι θα περάσουμε ένα δίμηνο καυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι ακριβώς καυτό, να αποφύγουμε. Δύσκολο, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολο, συνηθισμένο, όπως το σημερινό. Mm-hmm. Επειδή μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές μας, κύριε Κουβέλη, είπατε προχθές, αναφερόμενο στο επεισόδιο που είχαμε στη ΡΟΟ με το θάνατο του Γιώργου Μπαλταδόρου, ότι εκεί είχαμε υπερπτήσει. Ενώ όχι, σε αντίθεση, όχι, σε αντίθεση με το Μέγαρο Μαξίμου που έλεγε. Ο θάνατος του ηρωικού αυτού ανθρώπου, του Γιώργου Μπαλταδόρου, δεν έχει καμία σχέση με τη ΡΟΟ. Τα δύο αεροπλάνα μας, τα δύο Μιράζ, πήραν εντολή να φύγουν από τη Σκύρο, να πάνε να κάνουν μια αναχέτηση τουρκικών αεροσκαφών. Όταν έφτασαν εκεί δεν υπήρχαν τουρκικά αεροσκάφη, δηλαδή δεν υπήρξε αναχέτηση και επέστρεψαν στη Σκύρο. 9 μίλια πριν φτάσουν στην Σκύρο, η απόσταση των 9 μιλίων, ξέρετε, με τις ταχύτητες των αεροσκαφών, είναι υπόθεση 2-2,5 λεπτών. Εκεί κάτι συνέβη. Έτσι χάθηκε το πρώτο αεροπλάνο, το πρώτο αεροσκάφος, το Μιράζ, το οποίο οδηγούσε ο πράγματι ηρωικός Γιώργος Μπαλταδόρος, και το δεύτερο αεροσκάφος μας, επίσης Μιράζ. Κινδύνεψε και το δεύτερο. Κατέβηκε πολύ χαμηλά, ακριβώς, αλλά όταν είδε να χάνεται το πρώτο, σηκώθηκε στα 600-700 μέτρα, γιατί δεν είχε επικοινωνία με τον αρχηγό του, δηλαδή τον σμηναγό Γιώργο Μπαλταδόρο. Κατάφερε τελευταία στιγμή να κάνει λιγμό και να αποφύγει σήκωσε, και αυτό την πτώση. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν υπόθεση 2 λεπτών. Σκεφτείτε, σε 2 λεπτά ακριβώς θα είχε βρεθεί. Αλλά χωρίς να προκαταλαμβάνω την οποιαδήποτε έκθεση της. Επομένως, λέτε στη ΡΟ, η ΡΟ δεν έπαιξε ρόλο σε αυτό. Καμία σχέση. Ήταν με εκτός αυτού. Όμως στη ΡΟ το περιστατικό με το ελικόπτερο συνέβη. Και με τα τροχιοδεκτικά της φρουράς. Ναι, να σας πω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Παρακαλώ. Σύμφωνα με τις εξαιρετικά έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν. Ένα ελικόπτερο τουρκικό, διαπιστώνεται ότι πετάει, χωρίς να έχει μπει μέσα στο δικό μας ένα αέριο χώρο. Με σβηστά φώτα. Νύχτα, με σβηστά φώτα, στοιχείο το οποίο απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Mm-hmm. Δεν παραβιάζει ωστόσο τον αέριο χώρο μας. Η δική μας φρουρά στη ΡΟΕ επάνω, σε επικοινωνία που είχε με τον διοικητή του Καστελόριζου, παίρνει την εντολή και ρίχνει τροχιοδεικτικές βολές και μάλιστα προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη όπως που έχει. Όπως προβλέπετε. Ναι, δηλαδή να μην βληθεί το ελικόπτερο, απλώς να λάβει γνώση ότι εδώ υπάρχει φρουρά. Μόλις το τουρκικό ελικόπτερο διαπιστώνει την ύπαρξη των τροχιοδεικτικών βολών, φεύγει και επομένως, είχε αποτέλεσμα αυτή η κίνηση της φρουράς μας. Βεβαίως. Το λέω γιατί
καμιά φορά πρέπει να είμαστε κι εμείς κάπως πιο αποφασιστικοί, κύριε Υπουργέ. Και σε ορισμένα ζητήματα, γιατί είχε αποτέλεσμα. Ήταν η αναγκαία κίνηση που έπρεπε να γίνει και έγινε. Mm-hmm. Και μάλιστα έγινε με όλους τους κανόνες που η εφαρμογή τους δεν επιτρέπει εμπλοκή. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον την αποτρέπει. Δεν την τροφοδοτεί ως στοιχείο ενδεχόμενης εμπλοκής. Mm-hmm. Κύριε Κουβέλη, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακομή, θα επιστρέψουμε και με την ιστορία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και με τις φρεγάτες που φαίνεται να μας δίνει η Γαλλία. Θα μας απαντήσετε και σε αυτό, γιατί είναι στα πρωτοσέλιδα των περισσότερων εφημερίδων σήμερα. Αμέσως μετά τη διακοπή.